Φίλες και φίλοι, αξιότιμοι προσκεκλημένοι, πρώτα απ' όλα θέλω να σας ευχαριστήσω ολόψυχα που βρίσκεστε απόψε εδώ μαζί μας. Η παρουσία σας είναι μια έμπρακτη απόδειξη της εμπιστοσύνης που δείχνετε στο πρόσωπο του Περιφερειάρχη μας, του Γιώργου Τουδακή, σε μένα προσωπικά, αλλά και στους υποψηφίους της Περιφερειακής Ενότητας Προδενών. Αυτή η εμπιστοσύνη είναι τιμή για μας. Θέλω να γνωρίζετε ότι όχι μόνο δεν θα την ξεχάσουμε, αλλά θα μας συνοδεύει σε όλη μας τη θητεία και σε κάθε μας βήμα. Πολλοί από εσάς που μας τιμάτε σήμερα με γνωρίζετε. Ξέρετε ότι αγαπώ και αγωνιώ για αυτόν τον τόπο. Ξέρετε ότι χρόνια προσπαθώ να είμαι χρήσιμος και να προσφέρω ό,τι περισσότερο μπορώ. Μέσα από συλλόγους, ως περιφερειακός σύμβουλος, αγωνίστηκα για το καλό του τόπου μας, αγωνίστηκα για τις προοπτικές ανάπτυξής του. Αυτό όμως που θεωρώ σημαντικότερο όλων είναι ότι στις κοινές μας προσπάθειες πρωταγωνίστησε η ειλικρίνεια και η ευθύτητα. Πριν 3,5 περίπου χρόνια ανταποκρίθηκα στο κάλεσμα της Συμμαχίας των Πολιτών του Γιώργου Δακή. Με εμπιστευτήκατε και εκλέχτηκα πρώτος περιφερειακός σύμβουλος. Σήμερα έχω την τιμή να βρίσκομαι εδώ μπροστά σας ως υποψήφιος αντιπεριφερειάρχης Γρεβενών. Θέλω να ευχαριστήσω τον περιφερειάρχη μας, τον Γιώργο Τουδακή, για αυτή τη μεγάλη τιμή να με επιλέξει. Να δεσμευτώ απέναντί του, να δεσμευτώ απέναντί σας, να δεσμευτώ σε όλους τους πολίτες των Γρεβενών, της Δεσκάτης και όλων των χωριών μας, ότι θα καταβάλω κάθε δυνατή προσπάθεια να ανταποκριθώ στην εμπιστοσύνη, να μην σας απογοητεύσω ποτέ, να μην απογοητεύσω ποτέ κανέναν συμπολίτη, κανέναν φίλο. Φίλες και φίλοι, η Συμμαχία των Πολιτών για τη Δυτική Μακεδονία, παρά τη δύσκολη οικονομική συγκυρία, απέδειξε ότι είναι ικανή να αντιμετωπίσει προβλήματα. Απέδειξε ότι ξέρει να σχεδιάζει, να διεκδικεί και να υλοποιεί στόχους. Σήμερα η Συμμαχία μας καλείται να προχωρήσει ακόμα πιο μπροστά. Να προχωρήσει πιο μπροστά με στρατηγική, σχεδιασμό και συνεχή αναζήτηση ευκαιριών. Έχουμε μπροστά μας ακόμα μία μεγάλη ευκαιρία. Το επόμενο αναπτυξιακό πρόγραμμα. Έχουμε μπροστά μας μια μεγάλη πρόκληση. Τον μεγάλο στόχο. Να οδηγήσουμε την περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας στην ισόρροπη και βιώσιμη ανάπτυξη. Μπορούμε να πετύχουμε, γιατί πλέον έχουμε τη σιγουριά της εμπειρίας, μπορούμε να πετύχουμε γιατί κοσμούν το ψηφοδέλτιό μας άξιοι και ικανοί συμπολίτες μας. Σκοπός μας είναι να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα και να βγάλουμε τον τόπο μας μπροστά. Μπροστά γιατί εμείς πιστεύουμε με όλη μας την ψυχή ότι ο τόπος μας αξίζει. Πιστεύουμε ότι η γρεβενιώτικη κοινωνία, οι κοινωνίες της Δεσκάτης και όλων των χωριών μας, οι γη του ευλογημένου αυτού τόπου μας αξίζουν. Αξίζουν να έχουν ανεξάρτητες δυνάμεις, γι' αυτό και είμαστε έτοιμοι να αγωνιστούμε για να τις αναδείξουμε. Για την περιφερειακή ενότητά μας, με έργα υποδομής και δράσης να στηρίξουμε τους γεωργούς, να στηρίξουμε τους κτηνοτρόφους, να στηρίξουμε τον νέο αγρότη και όσους επιλέγουν να ασχοληθούν με δυναμικές και εναλλακτικές καλλιέργειες. Να αναδείξουμε τα σπουδαία τοπικά μας προϊόντα και να συμβάλλουμε με κάθε τρόπο και μέσω στην προπόθεσή τους σε αγορές εντός και εκτός Ελλάδος. Να είμαστε συνεχώς δίπλα στους εμπόρους, στους επιχειρηματίες, στους βιοτέχνες. Να διευκολύνουμε την επιχειρηματικότητα, την καινοτομία. Οράματα τα οποία υπηρετούνται με το πιο καλύτερο τρόπο στο μεγαλύτερο εγχείρημα της ιστορίας σε παγκόσμιο επίπεδο και για τα οποία οι Δυτικομακεδόνες αγωνιστήκαμε με όρους συνείδησης εδώ και πολλούς αιώνες. Και εμείς που είμαστε η πατρίδα του ελληνικού διαφωτισμού και αγωνιστήκαμε με όρους πατριωτισμού και κοσμοπολιτισμού, νιώθουμε περήφανοι για τη συμμετοχή μας
στην Ευρωπαϊκή Ένωση και εμείς ως Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας είμαστε ένα οργανικό κομμάτι της Ευρώπης των Περιφερειών, γι' αυτό και ο αγώνας μας έγινε και πρόκειται να γίνεται και με όρους Ευρωπαϊκής Ένωσης και περαιτέρω διεύρυνσης της δημοκρατίας στην καθημερινότητα των πολιτών και άρεστης αξιοποίησης των ευρωπαϊκών πόρων. Φίλες και φίλοι, οι υποψήφοι μας στην Περιφερειακή Ενότητα Αγρεμενών είναι εξαίρετα στελέχη, εξαίρετοι πολίτες της κοινωνίας μας. Είμαι σίγουρος ότι με τόσο αξιόμαχα, δυναμικά και αξιοπρεπή μέλη της κοινωνίας μας θα δυσκολευτείτε ποια να πρωτοεπιλέξετε. Όποιον όμως και να αποφασίσετε, θέλω να ξέρετε ότι αποτελεί κοινή συναπόφαση όλων μας, ο αγώνας, η προσπάθεια και τα θετικά αποτελέσματα για το αύριο είναι και πρόκειται να είναι κοινός για να στηρίξουμε όλοι μαζί μια γροθιά την κοινωνία μας. Θα παρακαλέσω και θα καλέσω αλφαβητικά τους υποψηφίους μας για να παρουσιαστούν ενώπιόν σας. Ο Λευτέρης ο Καραϊορδανίδης. Εκπαιδευτικός με μεγάλη γνώση των κοινωνικών και πολιτικών θεμάτων. Η Βασιλική Κατή. Πρωτοδίευρος με ενεργό κοινωνική δράση και στήριξη παράδοσης. Ο Βασίλης ο Κουτσοτόλης. Ελεύθερος επαγγελματίας. Ένας από τους δυναμικούς εκπροσώπους της νέας γενιάς με background εμπειρία στα κοινωνικά δρόμενα και από τα φοιτητικά χρόνια. Ο Γιάννης ο Μπιμπίκας. Έμπειρος στα αυτοδιοικητικά με θητεία στον πρώτο αυτοδιοικητικό βαθμό και μεγάλη γνώση της πιάτσας, αγωνιζόμενος καθημερινά από ένα κρίσιμο κλάδο της αγοράς και της κοινωνίας Δυτικής Μακεδονίας, τον κλάδο της Γούνας. Ο Λεωνίδας ο Τεντόγλου. Ελεύθερος επαγγελματίας, γνώστης της πιάτσας και με μακράν εμπειρία και γνώση στα αυτοδιοικητικά του πρώτου βαθμού. Ο Κώστας ο Τζίμας. Καρδιολόγος με εμπειρία στην πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση και μεγάλη συνεισφορά και υπηρεσία στον τόπο μας και στην κοινωνία μας. Η Μαρία Ετσακνάκη. Σημερινή Περιφερειακή Σύμβουλος. Η Μαρία είναι το πιο νέο ηλικιακά μέλος του σημερινού Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας και έχει αγωνιστεί και αγωνίζεται μέσα και από την Οικονομική Επιτροπή και από την Εταιρεία Τουρισμού Δυτικής Μακεδονίας. Απόφοιτος πολιτικών επιστημών, ελεύθερος επαγγελματίας, μια νέα συμπατριώτησα που δίνει τον αγώνα για το κοινό συμφέρον.
εξής. Με εμπειρία και γνώση στα αυτοδιοικητικά, πρώην Ομαρχιακός Σύμβουλος, γνώστης της αγροτικής οικονομίας, διδάσκει στο ΤΕΗ και έχει άριστη επαφή ως γεωπόνος στις ανάγκες ενός πολύ κρίσιμου κομματιού του τόπου μας και της κοινωνίας μας. Κυρίες και φίλοι, με τους εξαίρετους συμπατριώτες μας δίνουμε ένα αγώνα καρδιάς και θέλουμε τη στήριξή σας, την ψήφο σας και με τη λογική της άριστης και αποτελεσματικής διαχείρισης μέχρι σήμερα, της καθαρής τεκμηριωμένης πρότασης στο αύριο, αλλά κυρίως με τον ενθουσιασμό και την ευαισθησία της καρδιάς σας, έχοντας γνώση ότι είμαστε μεδούλοι της κοινωνίας μας, βιώνουμε την ίδια ανάσα, αναπνέουμε τον ίδιο αέρα, έχουμε την ίδια διαδρομή, τα ίδια οράματα, το κοινό μέλλον. Η νίκη είναι δική μας, είναι της Δυτικής Μακεδονίας, είναι όλων των Γρεβενετών. Από καρδιά σας ευχαριστώ πολύ και προσωπικά και εκ μέρους όλου του συνδυασμού μας. Να είστε καλά!